Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Έλληνας ηθοποιός με πολύχρονη θητεία στο θέατρο, την τηλεόραση αλλά και το σινεμά. Επίσης, τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την πολιτική. Ο λόγος για τον Παύλο Κοντογιαννίδη, ο οποίος είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στούντιο, σε ανοιχτό διάλογο. Παύλο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε καταρχάς που δέχτηκες την πρόσκληση αυτή, αν και Κυριακή. Επειδή ξέρω ότι είναι λίγο άγρια η ώρα, βέβαια. Εντάξει. Είναι και η ώρα, γιατί είναι και καλή μέρα σήμερα. Ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται έξω βόλτες, βόλτες. Όχι, απλώς τρώμε αργά εμείς στο σπίτι και είχαμε ένα κοκοράκι made in Βαρνάβα, ας πούμε, και καταλαβαίνεις τώρα θα είμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο χώνεψης, αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις που θα κληθείς να απαντήσεις σήμερα, αλλά όχι μόνο στις δικές μας ερωτήσεις και στις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Αμέσως θα δείξω λοιπόν πώς, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μπείτε στο chat του Zoogla.gr, στο chat της τηλεόρασης της Zooglas ουσιαστικά, αφού αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε την τηλεόραση της Zooglas. Όπως έχετε την βλέπετε στην οθόνη σας, από κάτω ακριβώς υπάρχει ένα κουμπί το οποίο λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat. Μπαίνετε εκεί, βάζετε ένα απλό username και όλες τις ερωτήσεις σας αλλά και τα σχόλιά σας τα βλέπω. Ερωτήσεις προς τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη, ακόμα και σχόλια για τη συζήτηση, για αυτόν τον ανοιχτό διάλογο που κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, πρόσφατα μάθαμε και θα αρχίσω από αυτό, Παύλο, ότι θα είσαι υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες για την Ευρωβουλή. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό, διότι ήδη είχες προσπαθήσει να γίνεις βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου που πέρασε, βγήκες βουλευτής με πολλούς ψήφους, 14.000 μου λέγες πριν. 14.285 στην ακρίβεια. Στη συνέχεια όμως πάμε στις επαναληπτικές εκλογές τον Ιούνιο. Χωρίς σταυρό, έχει σημασία αυτό. Χωρίς σταυρό. Εγώ είμαι του σταυρού, κατάλαβες. Άλλαξε και ιστορία εκεί. Οπότε δεν τα καταφέρνεις. Όμως ο κόσμος έδειξε ότι σου έδωσε την ψήφο του, σε εμπιστεύτηκε τουλάχιστον σε εκείνες τις εκλογές. Οπότε τώρα πας για Ευρώπη. Το ερώτημα το δικό μας είναι. Γιατί στην Ευρωβουλή? Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου τελείως, έτσι. Δηλαδή φεύγεις από εδώ, εγκαταλείπεις το Βαρνάβα, πας στις Βρυξέλλες. Αλλά επιτρέπεις, γιατί έχει πέσει πολύ σκέψη πάνω σε αυτό. Λοιπόν, η βασική αιτία είναι ότι εγώ, ας πούμε, κατέθεσα τη δυναμική μου, όποια και να είναι αυτή, να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα η οποία με έχει εξοργήσει. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τα ίδια άτομα να λένε τα ίδια πράγματα και να κάνουν ακριβώς τα αντίθετα ίδια πράγματα. Με αυτή την έννοια. Δεν έχω κανένα ψώνιο, ούτε να γίνω βουλευτής με την έννοια αυτή την αποθητική για πολλούς. Ας σου λέω, άμα βουλευτές τώρα βολεμένοι και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να πάρω μέρος σε αυτές τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι και στις προηγούμενες μέσα σε 2 μέρες έγινε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Σε 2 μέρες, διότι εγώ δούλευα και έτυχε να έχω επιτυχία με το Δίασο, λοιπόν, και παίξαμε μέχρι παραμονή, μάλλον παίξαμε 2-3 εβδομάδες μετά το Πάσχα και σε 2 μέρες έγιναν εκλογές. Δεν εμαθεύθη ότι ο Παύλος πάει, ας πούμε. Και ναι, και διάφορα. Γιατί ευρωβουλευτής και δεν πας, για παράδειγμα. Θα σου εξηγήσω, λοιπόν. Δεν κατεβαίνεις αυτοδιοικητικές. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι αυτοδιοικητικές, παραδείγματο χάρη. Πρώτον κύριο έγινε ένα γκάλωπο από επαγγελματίου δημοσκόπου στη Βόρεια Ελλάδα, όπου με βγάλανε πρώτο στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Αν ήταν άλλο θέση, μου έλεγε: όπου χαμό τώρα, δεν πάω να το πάρω. Ναι. Τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, είναι πολύ τιμητικό αξίωμα αυτό. Με την έννοια ότι ξέρω κι εγώ, με πλησίασε ακόμα και ο φιλικά και πολύ ανθρώπινα ο Τζιτζικώστας και μου λέει: σε παρακαλώ, παρέα. Γιατί είναι και αυτός από Βέρεια καταγωγή. Μόνο που είναι γιος Τσιφλικά ο δικός σου. Έχουν 2.500 στρέμματα πάνω στο χωριό μου εκεί στα βουνά της Πυρίας. Λοιπόν, αλλά είναι καλό παιδί. Του λέω τι να κάνω. Τον κάλο με έβγαλε περιφερειάρχη, ας πούμε. Ναι. Να έρθω να βγω αντιπεριφερειάρχη, να πάρω την ομαρχία, ας πούμε, η Μαθίας, που είναι Βέρεια η πατρίδα μου, Νάουσα και Αλεξάνδρεια. Πολύ ωραίο. Από την άλλη, ξέρω κι εγώ, μου έγινε πρόταση μέσω του Γιάννη του Δημαρά, του φίλου, ο οποίος μου λέει θα κατέβεις περιφέρεια Αττικής
και θα βοηθήσουν και ανεξάρτητοι Έλληνες. Με την έννοια ότι εγώ κάνω μια διευκρίνηση. Σε καλλιτέχνης έχω δηλώσει την πάγια θέση μου ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να εντάσσεται μέσα σε κομματικά όργανα και σε κομματικές διαδικασίες. Είμαι συνεργαζόμενος. Και μάλιστα είχα πει και ένα ποιητικό, ας πούμε. Καλλιτέχνης παρακολουθεί τα κόμματα. Συνεργαζόμενος, τι εννοείς? Μέσα από τις χαραμάδες. Δεν συμμετέχω σε διαδικασίες. Δεν είμαι σε όργανα, δηλαδή δεν είμαι γραμματέα στάδε αυτή. Ναι, δεν αλλά είμαι... σε στηρίζουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε στηρίζει το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν είμαι ενταγμένος, δεν ανήκω σε κομματικούς σχηματισμούς, αυτή την έννοια. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Να. Ο καλλιτέχνης πρέπει να κινείται, όπως είχα πει και παλιά, στις χαραμάδες που αφήνουν τα κόμματα, για να είναι ελεύθερος, λοιπόν, με αυτή την έννοια. Αυτές οι προτάσεις ήταν πάρα πολύ. Κατεβαίναμε και στη Βέρεια, να χτυπάγαμε το Δήμο που είναι ιδιαίτερη πατρίδα. Όχι ότι θα άλλαζε η ζωή μας. Εντάξει, οι αποστάσεις είναι σχετικά κοντά και τέτοια. Θα ήμασταν χρήσιμοι παντού. Αλλά έπεσε η ιδέα ότι αυτή τη στιγμή και η περιφέρεια, ακόμα και το κοινοβούλιο το δικό μας, το ελληνικό, παίζουν διακοσμητικό χαρακτήρα. Ωραία, λοιπόν, άρα πιστεύεις, οι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες. Μέσα, ναι, αυτό είναι γεγονός που λέει. Το κέντρο των κυβερνήσεων είναι οι Βρυξέλλες. Δεν είναι οι χώρες ουσιαστικά πια. Είναι εκεί. Λέω, δεν είναι εκεί, η κυβέρνηση της κάθε χώρας. Οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα εσύ πιστεύεις ότι εάν πας εκεί θα βάλεις το λιθαράκι που λέμε σε αυτό που... θέλεις να κάνεις, να αλλάξεις κάποια πράγματα, τουλάχιστον από εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Κοίταξε, να σου πληροφορήσω και εσένα και αυτούς που μας ακούνε. Σε μια άλλη εκπομπή που είχα βρεθεί με ένα νεαρό παιδί, ο οποίος δουλεύει μόνιμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μάλιστα είπε ότι στο διάλειμμα μετά δήλωσε ότι είναι φαν και τέτοια. Του λέω: για να σε εκμεταλλευτούμε, τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί είναι και ένας άγνωστος κόσμος. Δηλαδή και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι Ευρωβουλή. Ο βουλευτής τι κάνει, κοπανάει αέρα. Λοιπόν, κυριολεκτικά και μεταφορικά ίσως να ισχύει γι' αυτό. Μου λέει: δεν μιλάει κανένας. Λέω: τι εννοείς δεν μιλάει κανένας? Δεν ξέρω τι γλώσσα. Εγώ γνωρίζω, διότι έχω πάει αρκετές φορές στις Βρυξέλλες. Έχω δει τι κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί. Να ολοκληρώσω την άποψη, να δεις ότι. Κάποιοι δεν πατάνε. Μου λέει το εξής, λοιπόν. Λέει: δεν μιλάει κανένας. Του λέω: γιατί έχω ένα πρόβλημα και εγώ με τη γλώσσα. Λέω: δεν ξέρουν τη γλώσσα. Όχι, λέει, δεν μιλάνε, δεν κάνουν προτάσεις. Λέω: τι κάνουν? Λέει: ανοίγουν, κλείνουν τα γραφεία οι περισσότεροι. Λοιπόν, παίρνουν τη χαρτούρα και φεύγουν. Με αυτή την έννοια. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο ευρωβουλευτής, η αποζημίωση του ευρωβουλευτή είναι ένα μεγάλο χρηματικό. Ένα κατέβει όλη η Ελλάδα τότε, αφού είναι σίγουρα. Μου το είπε κι άλλο στη γειτονιά μου. Ναι. Μου λέει: είναι πολλά. Σοβαρά, του λέω. Κατέβα και εσύ, πάρε όποιο βγει να δούμε. Όντως είναι πολλά. Όντως είναι πολλά. Και από την άλλη πλευρά, ο ευρωβουλευτής έχει τη δυνατότητα να έχει και συνεργάτες και επίσης η αμοιβή των συνεργατών του είναι αρκετά χρήματα. Και εδώ, και ο βουλευτής έχει εδώ προνόμια πάρα πολύ. Ναι, έχει προνόμια, αλλά δεν είναι σαν τον ευρωβουλευτή. Εντάξει, Ευρώπη είναι εκεί. Ακόμα δεν πέρασε στην κρίση το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα, περάσει και αυτό, αν υποθέσουμε ότι βρίσκεσαι εκεί ήδη, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Δηλαδή, οι ερωτήσεις σου και η πίεσή σου προς τους. Το λέω σε παγκόσμια πρόοδο, γιατί μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να μην μας το κλέψει και διεκδικούμε το copyright. Λοιπόν, η πρώτη μου ομιλία θα είναι στα Ποντιακά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι λαϊκισμός αυτός. Λοιπόν, είναι μια λαϊκή απέτηση πολλών ποντίων. Λοιπόν. Για να ακουστεί αυτή η διάλεκτος, θα πω: αυτή είναι η διάλεκτος της φυλής μου. Υπάρχει βέβαια, το ρώτησε γι' αυτό, έχει ψηφιστεί νόμος στο Κοινοβούλιο. Κάθε ευρωβουλευτής μπορεί να εκφράζεται και να ομιλεί στη γλώσσα της πατρίδας του. Λοιπόν, και υπάρχουν οι μεταφραστές ή μεταφράστρες που μέσω αυτού του τρόπου επικοινωνίζει με τους άλλους. Με την έννοια το ότι όταν εκφράζεσαι στη γλώσσα σου, μπορείς να εκφράζεσαι καλύτερα. Άρα, εγώ θα εκφραστώ ακόμα περισσότερο καλύτερα, διότι την κατέχω. Την γλώσσα της φυλής μου που είναι η Ποντιακή, και εκεί θα διεκδικήσω βέβαια το πρώτο που θα διεκδικήσω όσον αφορά, ξέρω κι εγώ, το Ποντιακό γένος, την αναγνώριση της γενοκτονίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Στα ίσα όμως. Λοιπόν, να πάρουμε θέση. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι είναι επίκως απαράδεκτο ολόκληρη η Ευρώπη να ανέχεται το απόρριτο ενός μικρού κρατηδίου που λέγεται Ελβετία. Λοιπόν, ανέχεται, λέω, έτσι, όπου μπορεί ο κάθε κλέφτης ή απαντεώνας να μαζεύει τα μαύρα του, τα άσπρα του, τα κίτρινα, τα μπλε λεφτά του και να τα έχει εκεί πέρα και να μην μπορεί κανένα άλλο κράτος να τα ελέγχει. Επίκως απαράδεκτο.
Ναι. Η πρώτη πρόταση προς ψήφιση άρση του απορρίτου με απόφαση του κράτους. Στο δεύτερο, στο πρώτο θα δημιουργηθεί η ιστορία, νομίζω, μάλλον το θεωρώ δεδομένο για τη γενοκτονία των ποντίων. Θα υπάρχει θέμα μέσα στην Ευρωβουλή. Δεν πειράζει. Το δεύτερο, για θέματα πάμε. Πας να τα βάλεις με συμφέροντα, δυνατά οικονομικά συμφέροντα. Τότε γιατί να υπάρχει για νομένα. Όχι, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, δημιουργούμε, Χρήστο μου. Δηλαδή, χθες τα σκέφτηκα αυτά. Είναι απλές σκέψεις. Λοιπόν, άλλος μπορεί να τα χαρακτηρίζει λαϊκίστικα. Αυτά είναι παραμύθι. Στις 10 κουβέντες, ας πούμε, που λέει ο κάθε εδώ επαγγελματίας βουλευτής, ο λαϊκισμός και ο λαϊκισμός. Το έχει κάνει ποτέ κάποιος για τη γενοκτονία των ποντίων στην Ευρωβουλή? Έχουν γίνει ενέργειες. Ποιος από εμάς? Έχουν μπει θέματα, από ό,τι ξέρω εγώ, στα κοινοβούλια που συμμετέχουν Έλληνες, όπως είναι το κοινοβούλιο της Σουηδίας. Δεν ξέρω τι θέλω. Εννοώ από Έλληνες βουλευτή. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Και να έχει κάνει, δεν είναι κακό να το επαναλάβουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί και να πρωτοτυπήσουμε. Αλλά το πιο σημαντικό, να το φύγουμε αυτό, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, το πιο ουσιαστικό είναι ότι εκεί να διεκδικήσουμε, ξέρω κι εγώ, το δικαίωμα να μπορούμε να ελέγξουμε όλους αυτούς οι οποίοι φάγαν τα λεφτά της Ελλάδος, τα βγάλαν έξω και δεν έχουμε δικαίωμα να τους ελέγξουμε. Πράγμα που δεν ισχύει αυτό, γιατί ακριβώς μετά την εκλογή μου και την οργομοσία μου, τον αγώνα από τον καλό τον έκανα Μάιο με Ιούνιο, αλλά εκεί δεν είχα δικαίωμα να τραβήξω προσωπικούς σταυρούς, γιατί το σύστημα ήταν λίστα. Λοιπόν, που εγώ είχα εντελώς, δηλαδή μερικοί ήταν, πώς το λένε, υπερκομματικοί. Είμαι πολυσυλλεκτικό άτομο, όπως είπε και ο πρόεδρος. Λοιπόν, με την έννοια ότι μπορεί να με ψηφίσει από, πώς το λένε, να στη φύλακα μέχρι τον. Ναι. Το γεγονός, λοιπόν, ότι υπάρχουν. Θέλω να ολοκληρώσεις με αυτό για να. Ναι, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα θέματα, γι' αυτό σου τα λέω. Λοιπόν, πρέπει να διεκδικήσουμε πρώτον κύριον αυτή την περιβόητη διαφημιζόμενη Ευρώπη της αλληλεγγύης. Λοιπόν, ή να την ξεπροστιάσουμε και να φανεί ότι είναι όλα παραμύθια, λοιπόν, και δεν ισχύει τίποτα. Λοιπόν, ή αν μπορέσουμε. Εγώ έβγαλα και το σλόγγαν «Εμπρός στην Ευρώπη των ελεύθερων πολιτών». Λοιπόν. Για να σε πάω τώρα λίγο στα δικά μας, στα πολιτικά πρώτα τα δικά μας. Ό,τι θέλεις, μέχρι σκληρή πολιτική. Και θέλω να μου πεις, πώς το βλέπεις το γεγονός ότι υπάρχουν πια, έχουν δημιουργηθεί πολλά κόμματα. Δηλαδή, ο Ζώης με τον... κόλλησε και το μυαλό μου τώρα. Το Μανώλη. Όχι, με τον Πολύδωρα, κάνανε κόμμα. Πολύδωρας ήρθε εκ των υστέρων. Γίνεται η ελιά. Πάει ο Θεοδωράκης, κάνει το ποτάμι. Πάει ο Κατσανέβας, κάνει την δραχμή που υπήρχε. Ενώ κόμματα τα οποία κάποια δημιουργήθηκαν στους τελευταίους μήνες και κάποια είναι πρόσφατα. Πολλά κόμματα. Ναι, και άλλα. Ναι. Και βλέπουμε, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις να μοιράζονται πολλοί ψήφοι. Τώρα είναι καλό να υπάρχουν τόσα κόμματα. Δηλαδή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες πάντως έχουν πέσει λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μπορεί πιστεύω. Να μου πεις δεν πιστεύεις. Α, δεν πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο. Δηλαδή, να αντιστρέψω το ερώτημα. Να κάνω εγώ ένα κόμμα, έτσι. Χωρίς να πω τι θα κάνω, έτσι. Τώρα σου συζητάμε, λέμε περίπου δύο πράγματα. Ή ποιους θα έχω συνεργάσει, αν ο Χρήστος, ο Πέτρος, η Ελένη, η Μαρία, να το αξιολογήσει, γιατί παίζει ρόλο και το ποιοι θα συμμετέχουν. Έρχεσαι και λες ψηφίζω Παύλο. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι ωραίος, ψηλός, κοντός, χοντρός, ξέρω κι εγώ. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα με το Θεοδωράκη. Μια χαρά είναι. Ο Σταύρος έκανε και καλές εκπομπές, περιποιημένες, άλλες ψηλοκατασκευασμένες. Θέαμα, κοινωνία του θεάματος ζούμε. Λοιπόν, αλλά από το να κάνεις μια εκπομπή, λέω τώρα. Ή ξέρω κι εγώ, από το να είσαι ποδοσφαιριστής να πάρεις μια ομάδα να γίνεις πρόεδρος, είναι τεράστια απόσταση. Θέλει άλλη δικότητα. Δηλαδή, ρωτάς εσύ σαν. Δημοσκόπος, ρωτάς έναν απλό άνθρωπο και λες θα πάω Θεοδωράκη. Για ποιητή. Δεν πρέπει να μου πεις για ποιο λόγο. Επειδή είναι μη φθαρμένος, επειδή είναι φθαρμένος, ας το εξηγήσω εγώ. Λοιπόν, ο Έλληνας ακόμα και τώρα 99-98, αν θα πούμε 90% ψηφίζει. Λοιπόν, όχι αυτό που θέλει, ψηφίζει. Μάλλον ψηφίζει για να μην ψηφίσει. Ψηφίζει αυτόν για να μην ψηφίσει αυτούς που δεν θέλουν. Μέχρι τώρα, ναι, παλιά ας πούμε. Παλιά λέγανε. Η φορά του ψηφοφόρου αλλάζει όταν πάει στην κάλπη. Μπορεί να λέει πριν θα αλλάξουν πολλά πράγματα μέχρι τότε. Μα ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο κόσμος. Και εμένα με ρωτάνε.
Παίρνουν φίλοι από Αλεξανδρούπολη, από αυτό, μέσω του διαδικτύου ή τηλεφώνου και τα λένε, τι γίνεται, βγαίνεις, δεν βγαίνεις, ο τάδε μας είπα ότι παίρνει 7, 8, 10. Λέω, κοίτα, είναι πολύ απλά. Λοιπόν, αλλά νομίζω από ένα σημείο και ύστερα ψιλοκοροϊδευόμαστε με την έννοια αυτή. Δηλαδή, ο Έλληνας κάποτε πρέπει να αποφασίσει μέσα από μια λογική διαδικασία. Καλό είναι ο θυμός, καλό είναι και το συνέστημα. Εγώ έχω ιστορία πολύ παλιά. Εγώ είχα κατέβει και το 89. Λοιπόν. Διαβουλευτής. Δεν βγήκα, έβγαινα μέχρι τις 3.30 το πρωί. Με ποιο κόμμα είχες κατέβει? Είχε κατέβει με τον συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, με την Νέα Αριστερά. Λοιπόν, όπου εκεί ας πούμε ήταν το φοβερό δημοκρατικό σύστημα. Εγώ με 5.500 στραβούς στη Βέρεια δεν βγήκα και βγήκε ο κύριος Κατσίκης με 380 στην Παλίνη. Έτσι, μην τα ξεχνάμε. Αυτή είναι η δημοκρατία που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Με αυτή την έννοια σου μιλώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Και τότε μου λέγανε, ερχόταν κάτι γριούλες. Μίλαγα, οι ομιλίες μου τις έχω ηχογραφημένες. Είναι απιστεύτου κάλους. Μιλάμε για συναγωγές σε τέτοιο στυλ. Ναι, αλλά λοιπόν, εγώ, εμείς βλέπουμε με τις δημοσκοπήσεις και με τότε, όλα αυτά τα τώρα. Κόμματα και τότε να μοιράζονται πολύ οι ψηφοφόροι. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πουθενά αυτοδυναμία. Άρα αναγκαστικά έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα σε εκλογές, δεν λέω για τις ευρωεκλογές, για τις εθνικές εκλογές που μπορεί να έρθουν μετά τις ευρωεκλογές. Δεν μπορεί ένα κόμμα να κυβερνήσει. Πρέπει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Αυτό θα κάνει. Έτσι δεν είναι? Αυτό πρέπει να κάνει. Πού είναι το πρόβλημα? 40 χρόνια ακούγαμε το παραμύθι, ξέρω και εγώ, δώστε μας αυτοδυναμία για. Έλεγε, ας πούμε, τον Πασόκ, δώστε αυτοδυναμία, μην έρθει το Πασόκ. Μετά έλεγε το αντίστροφο, δώστε μας εμάς, μην έρθει η ΑΔΕ. Ψαρεύανε ψήφους από τα άλλα μικρά κόμματα, περισσότερα από τα κόμματα της αριστεράς. Με αποτέλεσμα, πέρασε 40 χρόνια, για να δούμε στην ίδια καρέκλα δύο άτομα τα οποία πλακωνόταν επί 40 χρόνια. Δηλαδή, δεν κοροϊδεί αυτή. Τώρα, αν πας βέβαια στην Ευρωβουλή, θα πρέπει, όπως σου είπα και πριν, να αλλάξει τελείως ζωή. Είμαι διατεθειμένος για το καλό όλων και το δήλωσα και στον Πάνο, τον πρόεδρο, τον Καμένο, και του λέω: κοίταξε να δεις. Εγώ θέτω τον εαυτό μου στη χρησιμότητα αυτή. Αυτός μου μίλησε. Τώρα μπορεί ξαφνικά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή είναι ανεπίσημη, έτσι. Ναι, ανεπίσημο, αλλά μέχρι στιγμής λοιπόν, δεν έχει υπάρξει κάποια διαφωνία. Το θέμα είναι ότι εγώ παραδίδω τη θέση μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για να σου απαντήσω και στα λεφτά που λες. Στο ευρωψηφοδέλτιο θα παραδίδω είσαι. Στον επόμενο. Κατάλαβα. Στο ευρωψηφοδέλτιο θα είσαι πρώτο όνομα. Δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο. Είναι με σταυρό. Αυτό το νόμο περιμένουμε. Σταυρό προτίμηση σε όλη την επικράτεια. Με αυτή την έννοια. Κατάλαβα. Δηλαδή αποφασίζει ο κόσμος με τη συμμετοχή του. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι εγώ υποψήφιος. Θα αφήσεις λοιπόν τον Βαρνάβα, όπου μένεις τώρα, και θα πας στις Βρυξέλλες. Μεγάλη απόσταση. Είναι 2,5 ώρες, θα έχω ρωτήσει. 2,5 ώρες με το αεροπλάνο, Ζυρίχη, Αθήνα. Εκεί στο Βαρνάβα. Και άλλη μισή ώρα από το πώς το λένε, Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι Βαρνάβα. 3 ώρες, μια χαρά. Εκεί στο Βαρνάβα. Μου έχουν γράψει εδώ οι συνεργάτες μου, ναι, ότι έχεις ένα χόμπι. Είσαι καλλιεργητής. Δεν είναι χόμπι, είναι επάγγελμα μπορώ να το χαρακτηρίσω. Απλώς τώρα δεν παράγω σε επαγγελματικό επίπεδο. Πότε το ξεκίνησες αυτό? Γιατί άρχισες να καλλιεργείς διάφορα? Εγώ κοίτα, είμαι παιδί προσφύγων από τη Βέρεια. Από το χωριό μου το πατρικό λέγεται Μετόχι Μαθίας. Λοιπόν, όπου εκεί πέρα είναι όλοι οι Γεωργοί. Από τους παππούδες, τους πανταράδες, τους θιούς κτλ. Εγώ, καθότι είμαι παιδί καλλιτεχνικό, δηλαδή σπουδές μου γίνανε στη Θεσσαλονίκη μετά το Λύκειο και εκεί τελείωσα δραματικές σχολές και τα διάφτα. Λοιπόν, παράλληλα πήγαινε, ερχόμουν και κρατούσα τα χωράφια. Είχαμε 50 στρέμματα δεντροκαλλιέργειες και τέτοια και διάφορα άλλα, ας πούμε. Τα οποία οπότε είχες την εμπειρία εκεί. Όχι, ήμουν επαγγελματίας. Δηλαδή, έχω και δύο βραβεία. Δηλαδή, έχω πάρει πρώτο βραβείο στη Φρέζα. Ξέρεις, είναι η Φρέζα με το τρακτέρ. Τσιρικάς, 18 χρονών και τα λοιπά. Τα ξέρω αυτά δηλαδή. Τα ξέρω. Απλώς ερχόμενος εδώ στην Αθήνα, ήθελα ένα κομμάτι γης, ας πούμε, το οποίο είχα πει, λέω, ρε παιδί μου, όταν μου τη δίνει, θέλω να πάω να ράζω κάτω από ένα πεύκο εγώ και οι φίλοι μου και να μας ενοχλεί κανένας. Λοιπόν, ήταν ουτοπία αυτό βέβαια, γιατί με το που πήγα αγόρασα ένα χωράφι στο Βαρνάβα, μου την πέσαν όλοι γύρω. Και μου κάνα συνέχεια αγωγές, μου λείπουν 10 μέτρα, μου λείπουν 30, μου λείπουν 40. Λέω, έλεος παιδιά, να πούμε, θα τα βρούμε. Τώρα καλλιεργώ σε στυλ αυτοσυντήρησης πρώτον, έτσι. Διότι με την πολιτική αυτή δεν μπορούμε να εξάγουμε. Και από την άλλη, ό,τι περισσεύει το δίνω σε φίλους, γείτονες κτλ. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης που λέμε, τσάμπα. Τσάμπα. Λίγα πραγματάκια, αλλά είναι καλά. Αυγουλάκια, ντομάτες, λάχανα. Έχεις και
κάποια ζώα μέσα στο κτήμα σου εκεί. Ζωντανά σε δεσμεύουν πάρα πολύ. Βέβαια, κάνουμε τώρα μια διασταύρωση με κάτι φίλους στο Καπανδρίτη, φιλαράκια που ασχολούνται με το είδος, με κότες. Ξέρεις, πάμε να φέρουμε μια ποικιλία που κάνουν τα πράσινα αυγά. Κάνω κάτι... Ναι, ναι, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Είναι τα αυγά χωρίς χοληστερίνη. Είναι από μια φυλή κότας που είναι κάτω εκεί, φτάνει μέχρι του Σίγκας. Αραουκάνα λέγονται. Κάνουν πράσινα αυγά. Είδα τα αυγά και τρελάθηκα. Πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι πράσινα άλογα, υπάρχουν πράσινα αυγά όμως πραγματικότητα. Πώς βλέπεις το... αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση, πάει να τα δίνει όλα πριν τις εκλογές. Πάρτε 500 ευρώ, πάρτε επιδόματα, πάρτε λεφτά. Δεν είναι τίποτα. Ε? Στις προηγούμενες εκλογές είχα μάθει εγώ ότι η Τρόικα έδωσε 30 και 30, 60 εκατομμύρια ευρώ η στα Τρόικα. Δύο κόμματα. Η Τρόικα. Για να κάνουν διαφημίσεις. Να είναι τα γνωστά. Κατάλαβες τι γίνεται. Και σου απαντώ έμεσα με την έννοια ότι εγώ κάπου έπρεπε να στεγαστώ. Σε ένα κόμμα το οποίο βέβαια είναι αντιμνημονιακό κτλ. Και να πληρεί τη θέση αυτή που πιστεύω και εγώ, ότι λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να ανήκει στους λαούς της και όχι σε 5-10 ας πούμε ειδικούς που μαζεύουν όλο το χρήμα. Λοιπόν, και έτσι βρέθηκα εκεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν δίνει τίποτα. Αυτά είναι ψίχουλα. Αυτά είναι ψίχουλα. Ναι, προβάλλεται όμως ότι. Τι άλλο να προβάλλεις, τι να προβάλλεις, 500 εκατομμύρια. Εγώ σήμερα δεν συμμετέχω σε αυτή την φιλοδόρηση, ας πούμε, των συνανθρώπων μου. Δεν πλήρωσα 480 ευρώ τρίτο χαράτσι που λέει επίδομα αλληλεγγύης, αυτό, εκείνο, τεκμήριο κυβισμού αυτοκινήτου. Από μένα δεν τα παίρνουμε. Το κτήμα, αν θες μου απαντάς αυτό, επειδή είναι λίγο πιο προσωπικό δεδομένο. Ό,τι θέλεις, δεν το έχω. Το πήρες με δάνειο. Το κτήμα το πήρα πάρα πολύ παλιά. Οπότε δεν πήρες δάνειο. Δεν πήρα δάνειο με την έννοια βάλαμε γραμμάτια στον πολιτή. Δάνειο έχεις πάρει από τράπεζα? Έχω πάρει, ναι. Το έχεις ξεπληρώσει. Ευτυχώς. Το έχεις ξεπληρώσει. Πρόλαβα πριν γίνει μεγάλη μπόρα. Σε αυτό το... Έχω περάσει λούκι το τελευταίο χρόνο της απεξόπησης. Τις προϋποθέσεις για τα κόκκινα δάνεια. Θα έδινες ποτέ το σπίτι σου στην τράπεζα? Αν την έβαζες στην τράπεζα? Όχι. Να πάρει την κυριότητα? Θα το και να είσαι ένα νοικιαστής? Θα το βάζα φωτιά. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό ξέρω δύο περιπτώσεις που πήγε η τράπεζα να τους πάρει το σπίτι και τι κάνανε. Πήγανε, βάλαν φωτιά στο σπίτι τους, προλάβανε. Το κάψανε όλο. Προλάβανε. Και τους είπανε μετά, ελάτε να το πάρετε. Το οποίο δεν θα έχει καμία αξία. Μιλάμε για σπίτια σε χωριά τώρα, σε επαρχία. Με προλάβανε. Άρα θα το έκανες. Θα το έκαιγες το σπίτι. Ευτυχώς πρόλαβα, και δεν είναι υπερβολή, πρόλαβα όντως. Ο Θεός με βοήθησε τέλος πάντων, το σύμπαν. Λοιπόν, βρέθηκε ένας τρόπος. Μου ήρθαν κάποια λεφτά. Λοιπόν, και είχα ένα υπόλοιπο. Και λέω, φέρτε το. Μου λέει ένας φίλος εκεί στην τράπεζα, όχι, μα γιατί, βάλ τα λεφτά στην άκρη, θα παίρνεις 4% ενώ το επιτόκιο είναι 2,5%. Φέρτο σε παρακαλώ πάρα πολύ να το ξοφλήσω τώρα, να μπορώ να κοιμηθώ. Δόξα τω Θεώ το ξόφλησα. Και εδώ φαίνεται, χθες τα άκουσα κι εγώ αυτό, το ότι δηλαδή θα δώσεις το σπίτι σου και θα είσαι νοικιαστής αυτό που έχεις πάρει. Λοιπόν, είναι πολλά φιλαράκια τα οποία έχουν βάλει 25 χρόνια δάνειο, νέα ζευγάρια. Λοιπόν, 20-30 δική χρόνια. Δική σου, γνωστή σου. Δική μου, ναι. Να, οι οποίοι, τι λένε. Δηλαδή, λέω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, κάτω από το άγχος να ξοφλήσουν αυτό το δάνειο, το οποίο είναι ένα ποσό, ξέρεις, 100 χιλιάρια. Κάποιος από αυτούς που λέμε ότι τα λεφτά τα έχει βγάλει έξω. Λοιπόν, και όχι μόνο από τους δικούς μας, και άλλοι τα μαζεύουν. Mm. Λοιπόν, μόνο η Γερμανία, η Αγγλία και η Αυστρία τα πήρε, με ειδικό νόμο. Mm. Λοιπόν, ενώ Στουρνάρας πήγε να ρωτήσει την κυρία αυτή την οικονομικιά. Την Ελβετή και του λέει δεν μπορούμε, λέει, να το κάνουμε, να άρουμε το από τι, δεν μπορείς. Υπάρχει ψήφισμα του Ελβετικού Κοινοβουλίου και φώναζα μέσα στο σπίτι να με ακούσει η οικογένεια, λέω δικαιώθηκα, είμαι ο μόνος που το έχω πει ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα 650 δις που είναι εκεί πέρα ελληνικά ζεστά χρήματα. Λέει απόφαση του Ελβετικού Κοινοβουλίου 29 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος του 12, λοιπόν είχε άρει το απόρριτο και με αυτόν τον τρόπο η Μέρκελ, ο Εγγλέζος και οι Αυστριακοί πήραν το 35% των καταθέσεων Γερμανών, Άγγλων και Αυστριακών που τα πήγαν στην Ελβετία. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα. Δεν μου είπες όμως για τους φίλους σου με τα δάνεια.
είναι καταδικασμένοι, δηλαδή θα εξοφλήσουν ένα ποσό 50-100 χιλιάδων και όταν το εξοφλήσουν θα είναι εξοφλημένοι ήδη σαν άτομα και θα έχουν ένα τριάρι. Δηλαδή το τριάρι αυτό που θα έχει εξοφληθεί, εδώ είναι η αγριότητα ας πούμε του αδίστακτου καπιταλισμού. Θα φιλοξενεί γερόντια τότε, δηλαδή τώρα είναι 40, σε 20 χρόνια θα είναι 60, άντε. Ή μη. Λοιπόν, θα είναι κουφάρια μέσα σε ένα σπίτι που θα έχει εξοφληθεί. Αυτή είναι η κατάντια. Ναι, αλλά ο κόσμος χρειάζεται όμως τα δάνεια. Ο κόσμος χρειάζεται τα δάνεια έτσι όπως του τα αποσχεθήκατε. Με θα πείτε ότι κάποιο θα βγει τώρα, ξέρω, θα μπορεί να βγουν σε ερωτήσεις και το σπίτι όταν το παίρνεις με δάνειο δεν είναι δικό σου και αυτά κτλ. Ή ξέρω και εγώ, υπάρχουν πολλοί μπαταξίδες που λέμε εμείς στη Βόρειο Ελλάδα ότι πάει ψήλο αποτεώνει, κουντοπώνει. Το θέμα είναι, όταν εσύ κάνεις ένα δάνειο για να πάρεις οτιδήποτε και σπίτι, και αυτοκίνητα παίρνανε οι Έλληνες πολλά, με αυτά και μετά τα επιστρέψανε, σοριδών, είναι ότι βάζεις κάποια, τα εξετάζει και η τράπεζα. Ότι έχεις μια δουλειά και παίρνεις 1.200 ευρώ, λες τα 500 τα δίνω για το αυτό κτλ. Έρχεται κάποιος άλλος κυβερνήτης, σου τραβάει το χαλί και τα 1.200 στα κάνει 300. Ή στα παίρνει τελείως και είσαι στον δρόμο. Με κινητικότητα, διαθεσιμότητα και άλλες ποιητικές εκφράσεις, ας πούμε. Λοιπόν, τι κάνεις, φταίς εσύ που έκανες το δάνειο, να στεγάσεις την οικογένειά σου ή ξέρω κι εγώ τη μανούλα σου, τα βριανά παιδιά σου. Δεν φταίς. Και αν, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, εγώ έβαλα. Δηλαδή, αυτοδίκαια ορισμένοι με αγαπάνε και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, μέσω του διαδικτύου που δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ και τέλεια, μου στέλνουν μηνύματα, πληροφορίες κτλ. Μία από αυτή που είναι πολύ σημαντική, μου στείλανε και αυτά τα άρθρα, αλλά είναι τόσο πια κουραστικά για μένα, ότι υπάρχει, πώς το λένε, στο κατεστημένο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, λοιπόν, ένα άρθρο κάποιου νόμου που λέει την ίδια ευθύνη, 50-50 είναι, ευθύνη φέρει ο δανειζόμενος με το δανειολήπτη, σε περίπτωση που φτάσει η κόκκινη γραμμή και δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Άρα μην κατηγορούμε μόνο αυτόν. Φαντάζομαι που ονειρεύτηκε ένα κεραμίδι. Επειδή ο κλάδος ο δικός σου έχει πολλά οικονομικά σκαμπανεβάσματα. Θα έχουν περάσει κάποιες... Στερό στον άνεμο. Στερό στον άνεμο, πώς το λες και εσύ. Θα έχεις περάσει κάποιες στιγμές που πραγματικά θα έχεις οικονομικό πρόβλημα. Είμαι από το Γενάρη άνεργος. Άρα είσαι άνεργος από το Γενάρη, ναι. Άλλο όμως, μπορεί κάποιος να είναι άνεργος, αλλά να μην έχει οικονομικό πρόβλημα. Εγώ γνωρίζω τέτοιους. Πόσο, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ναι. Άρα τα 5-10 που έχεις στην άκρη φεύγουν σε 5 λεπτά. Καλά, κάποιοι δεν έχουν μόνο 5-10. Εντάξει, εμείς είμαστε αυτού τώρα. Τι να, να είσαι άνεργος και να έχεις 2 εκατομμύρια. Τι είσαι, δάσκαλος. Γιατί, δεν ποιος δάσκαλος, ποιοι είναι άνεργοι, δάσκαλοι, καθαρίστριες. Ποιοι είναι. Όταν λέμε άνεργο σε αυτή τη δουλειά, μπορεί κάποιος να. Τι έχει, 10 καράβια και τώρα είναι άνεργος. Πολλά χρόνια με πολύ καλές οικονομικές απολαβές να έχει και 2 και 1 εκατομμύριο ευρώ. Με μεροκάματα δεν βγαίνουν αυτά. Βάλε τα κομπιουτεράκια. Δεν έχει δουλειά, δεν είναι κάποιο. Ποιο δάσκαλο θα μαζέψει 1 εκατομμύριο. Ξέρεις πόσο παίρνουν, οι καθηγητής. Όχι, δεν λέω για δάσκαλο. Ποιοι, τι άλλα αποκέλματα υπάρχουν. Ναι, μου λες ότι είσαι άνεργος, αλλά η δουλειά η δικιά σας. Μπορεί να έχει και καλές οικονομικές. Μπορούσε να είχε και καλές οικονομικές απολαύες. Προκειμένου να κάνουμε διαφοροποίηση, ναι. Γιατί και σε αυτά είμαστε διαβασμένοι και δεν το κρύβουμε. Λοιπόν, ο κλάδος ανέκαθεν, όχι μόνο τώρα με την κρίση και την ύφεση, πάντα είχε πάνω από 90% ανεργία. Είχε ανεργία, αλλά αυτοί που δουλεύουν. Τώρα έχει 98%. Ναι. Δουλεύουν 20 συνάδελφοι. Συγγνώμη, από δηλαδή αυτά που ακούμε ότι το σύριαλ στοιχίζει τόσο για έναν ηθοποιό, ότι ο τάδε ο οποίο. Ναι. Λοιπόν. Πρώτον, κύριο, τώρα έχουν αλλάξει παραγωγές διαδικασίες στα σύριαλ. Εγώ όχι τα κάνω. Τώρα. Σου μιλάω για το 4, το 5. Ναι, και πήρε. Και εγώ έτσι σώθηκα. Αλλιώς θα πήγαινα φυλακή τώρα. Μου κορυδαλώ. Ίσως να ήταν και καλύτερα. Δεν οργανώνα μέσα εκεί το σύστημα. Λοιπόν. Αυτά φεύγουν. Γιατί θα πήγαινε φυλακή. Γιατί θα πήγαινε φυλακή. Αν δεν είχα πληρώσει, τι θα κάνω. Αποχρέει δηλαδή. Αποχρέει. Περισσότερο κόσμο από τι είναι φυλακή. Τι είναι, σε γλίτωσε κάποιος συνάδελφος. Όχι, όχι, τίποτα. Αβρέθηκε έκανα δουλειά. Πρόλαβα μία δουλειά, πούλησα και ένα. Που πήρα ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, μου λες πάρε ένα αυτοκίνητο. Λέω να το πάρω το αυτοκίνητο, έτσι. Ελαφρώς καλό, ας πούμε. Με την έννοια ότι νόμιμα. Πάρε, κυρία μου, το τέλος ταξινόμησης. Πάρε εκείνο, πάρε το φόρο, πάρε το ΦΠΑ. Πάρ τα όλα, δηλαδή. Πήραμε ένα αυτοκίνητο και την άλλη.
Τον άλλο μήνα μου λες τεκμήριο 18.000. Κάτσε ρε παλικάρι μου. Πριν ένα μήνα δεν τα έλεγες αυτά. Πουλάμε το αυτοκίνητο, πήραμε κάποια λεφτουδάκια, λιγουλάκια, τα βάλαμε για να κάνουμε τα κουμάντα μας. Λοιπόν, και σήμερα συζητιέται, επειδή σταμάτησε η αγορά, έχω και πολλούς φίλους που είναι στην αυτοκίνητο αγορά. Λοιπόν, αποφασίζουν, λέει, θα επανέλθουν τα παλιά τεκμήρια. Καταθέσαν όλοι οι άνθρωποι τις πινακίδες, με αυτή την έννοια. Δηλαδή είναι ξεδιάντροπο αυτό. Εγώ δουλεύω 30 χρόνια στο επάγγελμα. Λοιπόν, είναι καμάρι μου και τιμή μου που μάζεψα 12.000 ένσημα στην ελεύθερη αγορά θεάματος. Είμαι ένας καλλιτέχνης ο οποίος και τώρα στη μεγάλη κρίση μπορεί να κάθομαι σπίτι, αλλά κρατάω σε αξιοπρεπή επίπεδα την κλίμακα των αξιών. Διότι πρέπει να υπάρχει και κλίμακα αξιών σε εμάς ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, όχι να μην ρίχνεις την ταρίφα που λέμε. Λοιπόν, δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι πρωταγωνιστής να παίρνεις, λέμε τώρα, 2.000 το επεισόδιο και τώρα να πας με 200 ευρώ, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Άρα επιλέγεις να μην δουλεύεις λόγω πολύ χαμηλών ποσών. Έχεις κάποιες προτάσεις. Και αυτό, αλλά πληρώνω και τις απόψεις μου. Αυτά τώρα που μιλάμε εμείς εδώ οι δύο, προφανώς να θίγουν ορισμένους άλλους οι οποίοι να είναι και ιδιοκτήτες καναλιών. Ανοιχτό διάλογο κάνουμε. Είμαι ανοιχτό και κλειστό να κάναμε. Και είμαστε διαδίκτυο. Οπότε δεν ανοιχτότατο διάλογο. Άρα επιλέγεις να κάνεις. Επιλέγω να πολεμήσω αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι τον παππού μου που έλεγε: δουλεύεις την τζάμπα, κουράζεσαι, παράτατε. Πάρε το δρεπάνι. Κουράζει το δρεπάνι, πάρε το σκαλιστήρι. Κουράζει εδώ, πάρε το κλαδευτήρι. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, δεν δουλεύω στο θέατρο. Θα διοχετεύσω τη δύναμή μου κάπου αλλού. Ξέρω κι εγώ, έγραψα 3 ποίηματα. Το ένα το μελοποίησε ο Σοκράτης ο Μάλαμας και θα το ακούσει ο κόσμος και θα χαρεί πολύ σύντομα. Αυτό το ο Πειραιάς και η Σαλονίκη σε σύνθεση Γιάννη Γιοκαρίνη και αυτό, στίχους και ερμηνεία δικιά σου βλέπω εδώ. Μια όχι, καλή δουλειά. Ναι. Είναι ένα κάτι το οποίο εξαντλήθηκε. Έχω πολλούς συγγενείς. Το πήρα αυτό. Κι εγώ έχω ένα πρωτότυπο. Λοιπόν, και έπεσες και με ένα συγκρότημα. Πώς μου το είπες το συγκρότημα αυτό? Εθελουσία έξοδος. Συνεχίζεται ακόμα? Κοίταξε να δεις. Και εκεί ήθελα να κρατήσω την ταρίφα λίγο ψηλά. Δηλαδή, ο άλλος έχει τελειώσει ο 2, έχει κάνει αρτί να παίζει με 30 ευρώ με ροκάματο. Είναι ντροπή. Μια φορά τη μέρα, τη εβδομάδα, 2. Πήγα να τους πάρω καλύτερα μεροκάματα και δεν με δεχτήκαν τα μαγαζιά. Αυτό που λες, θα μπορούσε κάποιος βεβαίως που μας παρακολουθεί, εδώ βλέπω ότι σχολιάζουν κιόλας και στο chat, αλλά και στην άλλη πλατφόρμα. Για κάποιον ο οποίος είναι άνεργος, θα το ακούει λίγο περίεργα. Δηλαδή θα λέει, μα τώρα τι μας λέγονται οι Ιαννίδης, ότι μπορεί να πάει να δουλέψει και δεν πάει επειδή μπορεί να πάρει το 200, το 300 και του δίνουν. Όχι μόνο για σένα και για τον άλλο το φίλο σου, τον καλλιτέχνη, ο οποίος έχει σπουδάσει το 2, ναι, αλλά αυτή είναι η αγορά αυτή τη στιγμή. Ανατρέψουμε τους νόμους της αγοράς. Αυτή είναι η άποψη του Κοντογιαννίδη και απαντώ άμεσα, έμεσα, με ανοιχτό και. Υποστηρίζεις λοιπόν, το να φεύγουν. Διότι έτσι ναι, σε λίγο θα καταντήσουμε, όχι να παίρνουμε 200 ευρώ το μήνα, έτσι, όσοι μπορούν και τα παίρνουν, λοιπόν, να παίρνουμε 2 ευρώ και να τους καθαρίζουμε και τα παπούτσια. Όχι. Υποστηρίζεις τους νέους οι οποίοι φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό προς ανάπτυξη μιας καλύτερης? Όχι. Γιατί? Τους δίνω ένα άλοθη, αλλά εγώ αν ήμουν νέος, λοιπόν, είμαι παλιός για να βγω. Είμαι πολύ παλιός, γι' αυτό θέλω να βγω στο εξωτερικό. Ναι. Αν ήμουν νέος δεν θα πηγαίνω. Εντάξει, εσύ πας για να. Για άλλο, όχι πλάκα κάνω. Για να ασχοληθείς με την πολιτική, να βοηθήσεις λοιπόν εκεί που νομίζεις ότι μπορείς. Αλλά εδώ φεύγουν λόγω ανάγκης. Ξέρω νέους οι οποίοι φύγανε και οι δύο. Όχι, έφυγε το παιδί για να πάει εκεί να μαζέψει χρήμα. Όχι να μαζέψει, να μπορεί να στέλνει εδώ στην οικογένεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί οι γονείς του ιδίου είναι πεντάριδες και είναι άλλοι. Εντάξει, το κατάλαβα. Υπάρχει ένα άλοθη. Ωραία, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν μια ζωή λειτουργείς κάτω από ανάγκη, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ότι έτσι δουλεύαμε. Από 5 χρονών, από 6 που είμαστε στα χωράφια, κάτω από ανάγκη. Κάποτε λοιπόν πρέπει αυτή την ανάγκη να πεθείς να γίνει δικαίωμα. Καταλαβες, δεν πρέπει να έχεις την ανάγκη κανενός. Υπάρχει και λαϊκό τραγούδι. Πώς λέει, ναι, δεν θέλω τη συμπόνια, δεν θέλω και την ανάγκη. Λοιπόν, η ανάγκη πρέπει να ανατραπεί. Δηλαδή να διεκδικείς, δηλαδή αυτή τη στιγμή το δικαίωμα για δουλειά έχει γίνει ανάγκη για να διαπραγματευτείς την αξιοπρέπειά σου. Σου απαντάω λίγο καθυστερημένα και στο προηγούμενο. Μα όταν δεν έχω θα πάω. Μου είπε συνάδελφος,
30 χρόνια που σου ξύς, λέει, πάω για 30 ευρώ και παίζω. Δούλεψα στην οικοδομή, δεν βγαίνω. Δεν θα έρθει η λύση για ανατροπή της κοινωνίας, έτσι. Όταν μαζευτούν πολλές ανάγκες, δημιουργείται μια ποσοτική συσσόρευση, όπως λένε και οι πιο διαβασμένοι οικονομολόγοι, και γίνεται μπράφη έκρηξη και έρχεται η ανατροπή. Αυτήν θέλω εγώ. Υπάρχουν όμως πολλοί που υποστηρίζουν ότι πηγαίνει ο κόσμος και ψηφίζει κάποια κόμματα λόγω αντίδρασης. Από ανάγκη, θα σου πω εγώ. Στου Γκίζη, που μένω εγώ, είναι κεντρική και λαϊκή και πολύ καλή γειτονιά. Λοιπόν, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, από το λαό θα δηλήσεις τα παραδείγματα. Έρχεται ένας μεγάλος, 80 και ας πούμε, και εκεί στο Νεύγα ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Πώς βλέπετε, κύριε Κοντογιαννίδη, τα γκάλοπ και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί είναι μια κυρίαρχη ιδεολογία αυτή και να το πούμε, να τα ακούσουν. Εγώ λέω, τι να δω, λέω. Εσείς ξέρετε, λέω, έχετε μεγαλύτερη πείρα. Δεν ξέρω, ο κόσμος, λέω, είναι φοβισμένος. Μου λέει. Και στο τέλος, να μην το πολυλογούμε, τρώμε χρόνο, λέει, εγώ, λέει, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ενώ τι ψήφιζε. Ε? Τι ψήφιζε ο συγκεκριμένος. Κάτι άλλο. Λοιπόν. Αριστερά. Δεν το ρώτησα γιατί δεν θέλω, δικαίωμά του είναι. Λέει, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί ως συνταξιούχος, μου λέει, έχω την απέτηση να μην μου κόψει κανείς τη σύνταξη. Πρόσεξα, δεις, έτσι, μεταξύ Μαΐου του 12 και Ιουνίου. Και να μην μου την καθυστερήσει ούτε μια μέρα. Λέω, πόσο παίρνετε, λέει, 380. Λέω, έχετε παιδιά, θα έχετε. Λέει, ναι, και γκόνια, ναι. Εσείς μπορεί να σώσετε, λέω, που δεν το βλέπω, τα 380 ευρώ, δεν τα σώσε. Λοιπόν, αλλά βάζετε υποθήκη την αξιοπρέπεια των παιδιών σας και των εγγονών σας. Αν αυτό σας ικανοποιεί, κάντε αυτό που πιστεύετε. Μετά από ένα μήνα, δεν σου λέω το λαϊκίστικο, γιατί θα φανεί περίεργο, ναι, ήρθε κατασυγκινημένος και μου σφίξε το χέρι και μου λέει... Τότε όμως, αν θυμάσαι, δίκιο, καλά, λοιπόν, αν θυμάσαι καλά, υπήρχε και ένας φόβος στον κόσμο. Διότι βλέπανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε και έπαιρνε συνεχώς ψήφους και βγήκε τώρα η Νέα Δημοκρατία τότε και λέγανε, και το ΠΑΣΟ, και λέγανε, το είχαν περάσει λίγο ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάποια πράγματα, θα χάσετε τις συντάξεις, θα χάσετε τα λεφτά, θα γυρίσουμε στη δραχμή. Ένα περίεργο δίλημα που κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, όπως ένας συνταξιούχος των 380 ευρώ, μπορούσε να έχει πέσει άνετα, λοιπόν, ναι, σε κοίταξε, αυτή την παγίδα. Ρίστο μου, φράση. Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, στο Sky, θυμάμαι τότε, σε ένα υπέρ πολυτελείας πάνελ. Λέει, τι άποψη έχετε για τα αποτελέσματα του Ιουνίου? Δεν είχα βγει. Λέω, για μένα, με μία φράση. Ο ελπιδοφόρος φόβος της Νέας Δημοκρατίας, ο ελπιδοφόρος φόβος, κέρδισε τη φοβισμένη ελπίδα της αντιπολίτευσης. Να σε πάω λίγο στο σημείο. Βαρέθηκα να φοβάμαι και να βλέπω φοβισμένους γύρω μου. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παραμύθια. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Οι κοινωνίες όλες μα όλες, όσο μικρές και όσο μεγάλες κι αν είναι, και ας αναλογιστούμε, ας πούμε, την ιστορία που θα με δικαιώσει και θα δικαιωθούμε και στο μέλλον. Λοιπόν, όποια κοινωνία δεν έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, είναι πεθαμένη. Είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Περιφέρεια Αττικής, είτε λέγεται Περιφέρεια Κοζάνης, είτε λέγεται Ευρώπη Ενωμένη ή Μη Ενωμένη ή Αφρική ή Διαμερική. Έχει αποδειχθεί αυτό. Λοιπόν, εγώ προσωπικά να πω, γιατί το εγώ δεν μου αρέσει και πολύ. Δηλαδή, εμείς αυτού του στυλ, ας πούμε, οι άνθρωποι, πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν κοινωνίες που ο άνθρωπος, τέλος πάντων, να ζει σαν άνθρωπος και όχι σαν ζώο, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το ξέχασα πριν, πάνω σε όλες αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που μας είπες πριν ότι πέρασες. Πρόσφατα μου έχουν γράψει εδώ οι συνεργάτες μου. Με αγωνιστείς εγώ. Ναι. Πρόσφατα έκανες κάποιες δηλώσεις για κατάθλιψη που πέρασες. Είναι αλήθεια αυτό? Παραμύθια τώρα. Παραμύθια, ε. Αυτό είναι το γνωστό marketing του... Αλλά από media, ειδικά σε επίπεδο λαϊκισμού. Έχω λόγο που το ρωτάω, θα σου πω. Γιατί, μου γράφουν όμως ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
Λοιπόν, μάλλον κοίταξε, το παρεξήγησαν και σε πάω στο δικό μας το συνάφι, γιατί με ενδιαφέρει αυτό. Να σου εξηγήσω όμως τι έγινε όμως, αν μου επιτρέψεις. Όχι. Λοιπόν. Και το έχω πει ζωντανά και μάλιστα σε εκπομπή τα κορίτσια από σπίτι, ας πούμε. Mm. Που θέλανε αυτό και εκείνο και τα άλλο και είδαμε σε ένα ζάι και λοιπά. Ακούσα, δείτε. Υπάρχει μια προπαγάνδα, μια ιδεολογία. Ειδικά πίσω από εκπομπές οι οποίες υποτίθεται κάνουν κοινωνική ανάλυση κτλ. Λοιπόν, όταν παρουσιάζεις το πρόβλημα του επώνυμου, δίνεις άλοθη στη μιζέρια του απλού ακροατή ή θεατή. Αυτά είναι παραμύθια. Λοιπόν, είναι προπαγάνδα η οποία πρέπει να την ξεπεράσουν όλοι. Και βλέπεις τώρα, τι είναι, Κοντογιαννίδης είχε εκείνο, άλλος τι, κάνει πιάτσες συγκρού, ο άλλος είναι εκείνο, ο άλλος είναι φυλακή. Μιλάμε για επώνυμους με αυτή την έννοια, ότι είναι πιο γνωστοί. Και λέει ο άλλος, δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε. Δεν έχει βράκι στο... Λοιπόν, η ερώτηση πόντου αυτή δεν ήταν τυχαία. Ναι. Γιατί σε πάω, ήθελα να σε όλα πάω... Όλα είναι πολιτική, Χριστό. Θέλω να σε πάω στο δικό μας το συνάφι, αλλά μου απαντάς εσύ ήδη. Ό,τι θέλεις. Γιατί ο κόσμος μας λέει, μάλλον λέει τους δημοσιογράφους και μέσα κι εγώ, γιατί αυτή τη δουλειά κάνω, αλήτες ρουφιάνους. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει σε μια κοινωνία, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Mm. Ναι, αλλά στι διαδηλώσει έξω φωνάζω. Συνεχώ ναι. Αλήτε ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Ναι, γιατί προφανώ, α πούμε, κοίταξε να δει, σε όλου του κλάδου το κακό φαίνεται, πώ το λένε, πιο εύκολα, ρε παιδάκι μου, ή πουλάει, αν θέλει. Δηλαδή, ακόμα και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, όχι τόσο. Το ραδιόφωνο εγώ το αγάπησα. Έχω κάνει πολύ ραδιόφωνο στη ζωή μου. Διάφορα ραδιόφωνα, χιλιάδιο. Εννοώ σαν συχνότητες. Λοιπόν, συνέχεια είναι αυτό, το κακό. Δηλαδή παρουσιάζουμε μονίμως το κακό. Λοιπόν, λες οι ταξιτζίδες, βρωμιάριδες όλοι, αλήτες, κλέφτες τα λοιπά. Οι χορευτές, αδερφές, ξέρω κι εγώ. Οι δημοσιογράφοι, οι ρουφιάνοι, οι ηθοποιοί. Τι να σου πω τώρα, είναι και απόγευμα, δεν κάνω να λέμε καράκι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είναι έτσι με την έννοια ότι δεν είναι έτσι να τα ισοπεδώνουμε ολοκληρωτικά. Πάμε σε άλλες καταστάσεις, πράγμα που δεν συμφωνώ εγώ. Μπορεί να είμαι των ακραίων, αλλά δεν θα βάλω το υπερεγώ μου, ότι εγώ είμαι ο μυφθαρμένος, ο τίμιος, ο κτλ. Και όλοι οι άλλοι τα παίρνουν. Όχι. Όταν ζεις μέσα σε μια κοινωνία, ο Μπρέχτ είχε πει το φοβερό διαλεκτικό απόφθεγμα. Όλοι γύρω μου, λέει, μυρίζουν σαν γουρούνια. Και μετά κάνει μια παύση και λέει, μήπως κι εγώ έχω την ίδια μυρουδιά. Όταν ζεις ένα καζάνι μέσα, θα πάρεις και λέει, άμα καεί το φαΐ, την τζίκνα θα την πάρει το πουκάμισο. Υπάρχουν περιπτώσεις δημοσιογράφων που έχουν πει κάποια πράγματα για σένα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν κάνει... Για σένα λέω, προς εσένα. Προς εμένα είναι όλοι αυτοί ανώνυμοι του διαδικτύου και μια τέτοια ανωνυμιά που... Επώνυμα βρεθήκαμε ζωντανά σε ένα κανάλι. Mm. Και δεν έκανα αναφορά ότι γιατί ρε μεγάλε εσύ, είπε ότι ο Κοντογιαννίδης. Πέρασε κατά. Περνάει ναι. Μια. Όχι, μανιωκά αυτό, επειδή δεν βγήκα στις εκλογές. Ποιος το είπε. Εγώ λέω, έχω σταυροφόρους 15.000 κόσμο. Αυτή είναι φανατική, λέω. Είναι μια πόλη, είναι όπως η Νέα Μάκρη. Που πάμε τώρα εκεί να κάνουμε ναι. Το Δήμο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκτός από αυτό, έχει υπάρξει κάτι άλλο από πλευρά δημοσιογράφων, κάποιος, ένα μεσημεριανό, δεν ξέρω τι. Επαγγελματικά εννοείς. Επαγγελματικά. Ναι, που είπε κάτι όπως επαγγελματικά αυτό. Επαγγελματικά δεν. Όχι, δεν είχα. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, εμάς τώρα δηλαδή, εμάς ενώ τους καλλιτέχνες, οι οποίοι τέλος πάντων εντάξει, παίζουμε. Εντάξει, δεν είμαστε απλώς εργαζόμενοι, έχουμε κάνει και κάποιο ονοματάκι που λέω. Λοιπόν, όταν δεν σε πάνε, δεν σε βρίζουνε. Σε αγνοούνε. Δηλαδή, έπαιζα σε μια παράσταση, ας πούμε, ένα καλοκαίρι που έχω πάρει βραβείο ερμηνείας. Έπαιζα τον Ελινάρα, είναι στο YouTube. Απίστευτο, τον έχω βάλει κι εγώ. Ό,τι λέγαμε πριν 10 χρόνια, ισχύει τώρα, λοιπόν. Πήρε βραβείο θεατρικό το 2000. Λοιπόν, ήρθε δημοσιογράφος του καλλιτεχνικού πατινάζ, θα έλεγα, ρεπορτάζ. Και έγραψε δηλαδή για συνάδελφους οι οποίοι ήταν. Δεν ανέφερε καν το όνομά μου. Εν τω μεταξύ, αυτό το νούμερο, μιλάμε για. Ο κύριος Γεωργουσόπουλος ήρθε 2-3 φορές και το παρακολούθησε. Έτσι είναι ένας τρόπος που ξέρεις, σε αγνοώ, άρα δεν υπάρχεις. Όχι, να βγουν και να πούνε κακά λόγια και τέτοια. Εντάξει, ξέρεις ποιοι το κάνουν αυτό. Καταπιεσμένοι θεατές. Δηλαδή, αυτό που κάνει
Και εκεί το δέχεσαι, ας πούμε. Λίγο τα παίρνεις όμως, δεν το έχω πάρει εγώ. Δηλαδή παίζεις σε μια παράσταση. Και έρχονται οι οποίοι δεν ξέρεις. Ένα γεγονός είναι ότι σε μια παράσταση που έπαιζα στην τελευταία του Βέμπο. Δεν πρέπει να λέμε ονόματα. Μου είπαν να μην λες ονόματα γιατί δεν θα έχεις πρόβλημα μετά με δικηγόρους. Λοιπόν, σε μια παράσταση τέλος πάντων, παίζαμε εδώ όλη παρέα και έβγαινε σε αυτό το ένα περιοδικό που γράφουν οι αναγνώστες κριτικοί κτλ. Ότι ένας Γιώργος, ας το πούμε, Νίκος, είναι ο καλύτερος της παράστασης και κλέβει. Εντάξει, τον ξέραμε εμείς ποιο είναι τώρα. Λοιπόν, εντάξει, το παιδάκι. Τρεις ατάκες είχε, λοιπόν. Και τελικά, λοιπόν, το πράγμα απέδειξε ότι ο ίδιος έστελνε τα Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες, γιατί γνωρίζω περιπτώσεις που έχουν πληρώσει για να γράφουν καλά πράγματα. Και αυτό. Για καλλιτέχνες. Γιατί δεν υπάρχουν τώρα ειδικά προεκλογικά. Εγώ δεν συμφέρω ούτε σε σένα. Δεν συμφέρω με την έννοια ότι ξέρεις τώρα, Κοντογιαννίδης προβλήψε, πρέπει να έχω εγώ τρεις γραμματείς, ένα γραφείο εκλογικό. Δεν έπρεπε να έχω. Ο άλλος πάει δήμαρχος στο Κατσιπόδι και έχει ολόκληρο αυτό. Προχθές ήρθε ο Ηλίας ο Ψινάκης του Βαρνάβα εκεί και πιάμε κάτι ούζα. Λοιπόν, και είχε ολόκληρο επιτελείο. Λέει ότι εγώ θα τρέχω. Σου είπε ο Ψινάκης. Και όλο πέρα το ολόκληρο σε αυτό. Λοιπόν, δεν τα παίρνουν εσύ λες σε εκπομπές τώρα. Λέω ότι γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι κάποιος πήγε ακούμπη σε 20 χιλιάρικα και βγαίνει σε ένα κανάλι μονίμως. Έχω σε 20.000 ευρώ για να βγαίνει στο κανάλι. Μέχρι που να φτάσουν να οι εκλογές. Εντάξει. Αν και μπορεί να ήταν αφού παράνομο. Αφού τάχει, τι να κάνουμε. Σε ανταγωνιστική λίγο κοινωνία, ζούμε. Δεν βαριέσαι. Πάμε λίγο στο Ψινάκη, ο οποίος θα διεκδικήσει το Δήμο Βαρνάβα Μαραθώνα. Ο Ηλίας, ναι. Όχι, δεν είναι. Ο Δήμο μας Μαραθώνος λέγεται. Μαραθώνος. Τώρα με το Γκαλικράτη. Και είχατε είναι μια συνάντηση τώρα πρόσφατα. Ναι, πιάμε κάτι ούζα εκεί και προσπαθούσε να με ψήσει. Του λέω πάω Ευρωβουλή. Λέει Ευρωβουλή, λέει είναι ασυμβίβαστο. Λέω πώς θα κάνω. Μοιράζω τον εαυτό μου. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ γλυκός. Είναι η πηγή ζωής, χαράς και ευδαιμονίας. Θέλει όμως να είναι δήμαρχος, πραγματικά. Δηλαδή για να προσφέρει. Όχι θέλει, θα βγει. Θα βγει, θα βγει. Τα γκάλο που λες εσύ τον έχουν. Θα βγει και θα βγει πολύ συλλεκτικά. Θα βγει με την έννοια ότι αυτό που μου άρεσε, επειδή ξέρεις ότι είναι ένα από τους καλύτερους μάνατζερ, έτσι. Λοιπόν, και αυτό μου έδειξε, γιατί εγώ δεν ξέρω τα μέσα δικτύωση και τέτοια, δεν γνωρίζω. Μου λέει, εσύ, βγήκα μια φωτογραφία, την έριξε μέσω Instagram, στο Twitter, πώς το λένε, έβαλα και ένα σύνθημα και είχε σε 5 λεπτά 500 like. Λέει, να το. Αυτό λέει, πρέπει να κάνεις. Του λέω, εντάξει, θα το μάθω. Εγώ του είπα ότι οπουδήποτε και αν πάμε, λέω και στις Βρυξέλλες να είμαστε, το σχέδιο αυτό που εσύ γουστάρεις, που τι θα κάνει, λοιπόν. Κάθεται πάνω στο ιστορικό του Μαραθώνα, έτσι δεν είναι ένας τυχαίος δήμος. Λοιπόν, και βάσει αυτού, ας πούμε, θα δεις ότι έτσι και το κερδίσει. Κάνουμε και λίγη προπαγάνδα για τον Ηλία. Λοιπόν, θα φέρει από τον Πολάνσκι μέχρι τον Μικ Τζάκερ, ας πούμε, να κάνει συναυλίες στο Μαραθώνα. Για πες μου κάτι. Γιατί ο Μαραθώνας δεν βγάζει μόνο ωραία λαχανικά στα θερμοκήπια του, έχει ολόκληρη ιστορία, κατάλαβες. Πες μου κάτι που σου έχουν ζητήσει περίεργο, που έμεινες με το στόμα ανοιχτό. Περίεργο της Αρουσφέτη. Ναι. Μπορεί να είναι και Αρουσφέτη. Όχι, αυτό που μου έκανε εντύπωση μια φορά. Αφού έχουμε ορκιστεί, γιατί ορκιστήκαμε το Μάιο, 2 μέρες, δηλαδή εγώ τώρα είμαι ορκισμένος, δηλαδή έχει περάσει, πώς το λένε, στο σκληρό δίσκο αυτής της χώρας, ότι εγώ είμαι βουλευτής, πρώην. Δηλαδή έχω δικαίωμα, ένα από τα δικαιώματά μου, να μπαίνω βγαίνω στη Βουλή χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Μα και εγώ σε είχα πει βουλευτή. Ναι. Το θυμάσαι στην. Γιατί με αγάπησες υποσυνείδητα. Στην λοιπόν εκπομπή. Τώρα θα με λες ευρωβουλευτή. Το Zoom το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ή θα και πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στην καρδιά σου είναι έξω βουλευτή. Εντάξει, αυτό είναι. Κοίτα, και ο κόσμος ο πολίτης. Ο κόσμος δεν ήξερε να δει το. Μην νομίζουμε ότι ο κόσμος δεν φταίει ποτέ. Και δεν γλύφουμε τώρα τον κόσμο. Με την άλλη, ξέρω ο λαός και ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, έχει υποθεί και το άλλο. Δηλαδή, αν φταίει ο λαός, άλλαξε το λαό. Δεν γίνεται. Για, πάμε όμως αυτό. Κάτι που σου πρότειναν, που σου είπαν και έμεινες με το στόμα ανοιχτό. Όχι, μου πρότειναν. Μου είπε κάτι, ήρθε ένα παιδί. Ναι. Πήγα να βγάλω κάτι πινακίδες για ένα τρέλερ που έχω να κουβαλάω, ξέρεις, στα ζαρζαβάδια και τέτοια. Και έρχεται ένα παλικάρι εκεί κάπου στο σταθμό, εκεί που είναι τα μαγαζιά με τις πινακίδες. Μου σφίγγει το χέρι. Ένας μπρατσωμένος, ένας. Λοιπόν, συγκινημένος. Μου λέει, είμαι πολύ συγκινημένος, λοιπόν, σφίγγω το χέρι σου. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις, τέλος πάντων εκτός των άλλων λόγων, τον καλό κτλ. Μου λέει, εγώ ήμουνα προσωπική φρουρά
σε μια πρώην υπουργό, υφυπουργό, την οποία την κατονόμασε από πάνω έως κάτω, δεν λέω τα αυτά, έτοιμος να κλάψει, ένα παιδί τώρα 30 χρόνων δεν ήταν. Και μου λέει, θα είναι μεγάλη μου χαρά, εάν βγεις, μου λέει, ξανά, να έρθω στη φρουρά, μου λέει. Στη δικιά σου φρουρά. Ναι, έτσι, από αγάπη, τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα. Θα είναι όνειρο ζωής, θα τρελαθούν στο σπίτι. Δεν του ικανοποίησα το αυτό, γιατί δεν βγήκαμε τη δεύτερη. Μου έκανε όμως φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω. Ένα. Και ένα άλλο είναι εκεί στη γειτονιά που τον πρώτο Ρουσφέτη το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δικό μου Ρουσφέτη. Ναι, ναι, μου λέει, κοίτα, τώρα λέει που βγήκατε, γιατί στην ουσία η ίδια κυβέρνηση θα ήταν. Το Μάιο, αν συμφωνούσε η Δημάρα από την αρχή, θα είχαμε την ίδια κυβέρνηση με λίγο λιγότερα ποσοστά και τέτοια. Δηλαδή, υπήρχε, το, η ίδια πολιτική δηλαδή. Λοιπόν, και μου λέει, τώρα μου λέει, λοιπόν, μόλις βγείτε να βγουν όλοι αυτοί που κλέψανε λεφτά στη Σέντρα. Ξέρεις τι εννοεί. Δεν του κάναμε τη χάρη. Γιατί ο κόσμος ψηφίζει Χρυσή Αυγή? Να σου πω. Λοιπόν, είναι αυτό το γενικό. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, δεν ψηφίζει, μην τρελαθούμε και κάνουμε. Προκειμένου να σου πω, όταν λες ψηφίζει, μιλάς με ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι τι, για μένα, να χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, όλες αυτές, ας πούμε, οι ολοκληρωτικές απόψεις. Δηλαδή, όταν βάζεις, ξεπερνάς το εγώ, να το δούμε εκεί, λοιπόν, και πια ενάγεσαι στη σφαίρα του υπερεγώ, δηλαδή εγώ είμαι και όλοι οι άλλοι είναι εφθαρμένοι, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, δεν είναι αντικειμενικά σωστό πια. Φτάνει σε ακραία σημεία και είδαμε το τι έχει συμβεί. Προχθές έβλεπα και τον Σπάρτακο, ας πούμε, μια ταινία καταπληκτική, που οι Ρωμαίοι, ξέρω και εγώ, στο απόγειο της Αλαζονίας εξουσίας, τι είχαν κάνει, δηλαδή. Λοιπόν, μονομάχη και τα λοιπά, θηρία. Και, λοιπόν, ο κόσμος τι γίνεται, όπως και τώρα, ας πούμε, το ποτάμι. Σου είπα, δεν μου άφησε να ολοκληρώσω, το 89. Μίλαγα σε ένα χωριό από το δικό μου δίπλα, το Παλατίτσα. Αυτό ήταν ένα αριστερό χωριό παλιά. Λοιπόν, και ήρθαν κάτι γλυκούλες εκεί, κάτι γριούλες, ντόπιες, οι οποίοι, αχ, αχ, κουντουγιανίδ, κουντουγιανίδ, ξέρεις πως μιλάμε τη διάλεκτο. Πόσο σ' αγαπάμε, τι ωραία τα λες, αλλά δεν θα σε ψηφίσουμε. Λέω, αφού τα λέω ωραία, γιατί? Λέει, γιατί τώρα θα ψηφίσουμε αυτόν, δεν λέω όνομα, για να φύγει ο άλλος. Όχι ψηφίζουμε αυτόν γιατί είναι καλός ή καλύτερος από σένα, για να φύγει ο άλλος. Λοιπόν, μία μεγάλη μερίδα ενσωματωμένο στο σύστημα το προηγούμενο και αδικημένων τώρα, έχει σημασία αυτό. Εγώ έχω βρει, ας πούμε, στην περιοχή του Καπαδρητίου που μου λέει, Παύλο μου είσαι ωραίος, αλλά δεν θα σε ψηφίσω. Δεν σου ζήτησε, σου είπα εγώ τίποτα? Όχι, λέει, το λέω, μην αισθάνεσαι κένοχος. Λέει, θα ψηφίσω με Χρυσή Αυγή. Και εγώ και η γυναίκα, όχι, μάλλον εγώ θα σε ψηφίσω, γυναίκα μου όχι, και το αντίστροφο. Λέω, γιατί οι δύο, ας πούμε, τώρα. Λέει, διότι εγώ λέει, θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Ας πάρουν τη γυναίκα που είναι πιο τρυφερή. Λοιπόν, λέω, γιατί? Λέω, τι ψήφισες πριν? Λέει, Νέα Δημοκρατία. Λέω, και γιατί? Λέω, ίσως στο κόλπο. Λέει, ποιο κόλπο? Λέω, πήρε ίσως που διότι η δουλειά είναι δημόσιος υπάλληλος. Μπήκες, λέω. Τι έγινε? Λέει, μου φάγανε 200 ευρώ. Ψηφοφόρος. Το ίδιο μου είπε ένας άλλος Πασόκος. Ότι θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Ναι. Γιατί ήταν εγώ ένα αυτό και δηλαδή, τι γίνεται? Τώρα, ας πούμε, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ναι. Είναι. Δεν γουστάρουν, σου λέω, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και θέλουν και κατ' επέκταση και τα κόμματα αυτού του στυλ, ας πούμε, ξέρω και εγώ και τα λοιπά, τα οποία θεωρούνται πια αφθαρμένα με μια γενικότερη αντίληψη που δεν είναι και τόσο σωστή και λένε κάτι καινούριο. Ξέρεις ότι αν βγάζαμε, γιατί να βγάλεις ένα κόμμα, δεν είναι εύκολο. Μόνο για ψηφοδέλη θες 300.000 ευρώ. Τώρα στην όλη την επικράτεια μια 500 τι θέλεις? Δεν μπορούμε οι δυο μας να κάνουμε ένα κόμμα. Εάν κάναμε ένα κόμμα θα παίρναμε 1,5-2-3% και είχαμε αυτή την υποστήριξη. Ποιος τίποτε και αν κάνει κόμμα, δηλαδή εντάξει. Μην βγούμε με πλατανόφυλλα και τέτοια όπως κάνουν κάτι άλλοι. Φυσιολάτρες, ναι, τρελαθώ. Στο παρελθόν. Ναι, ναι. Δεν μου λες, υπάρχουν πάντως πολλοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες που ασχολούνται, θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Γιατί τόσοι πολλοί τώρα τελευταία? Η πολιτική δεν είναι ασχολία. Λοιπόν, ναι, πολιτική αυτή εσύ τη στιγμή εμείς
Δεν είμαστε πολιτικοί. Κάνουμε όμως πολιτική κουβέντα. Αυτό που κάνουμε έχει πολιτικό αποτέλεσμα. Εμείς αυτή τη στιγμή, είτε με τα σωστά μας, είτε με τα λάθη μας, διαμορφώνουμε συνειδήσεις, τις συνειδήσεις των ακροατών ή των θεατών. Εγώ, εσύ στις άλλες εκπομπές σου, εγώ, με μια δουλειά η οποία έχει να κάνει με πολύ κόσμο. Μέσα από τις παραστάσεις, μέσα από τις επιλογές των σύριαλ. Δηλαδή, εγώ προχθές, ας πούμε, χάρηκα πάρα πολύ, διότι πήραν και φίλοι και αυτοί που είδανε το Βίο και Πολιτεία του Καράκη, μια προφητική ταινία πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, εκεί κυλήσαμε πολιτικό ήθος. Ναι, απάντησέ μου όμως αυτό. Λοιπόν, πολλοί καλλιτέχνες. Ποιοι είναι οι πολλοί? Δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν, είναι αρκετοί. Δεν είναι πολλοί. Να σου πω κάτι. Τις πρώτες δύο εβδομάδες που ήμουν ακόμα και άψητος στις κουβέντες στα διάφορα πάνελ, και δεν είχα καταλάβει γιατί με συντεριάζαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή πήγα σε τρία μεγάλα πάνελ και είχα απέναντι τον Γεωργιάδη. Οπότε σε ένα διάλειμμα του μίλησα σε προσωπικό στυλ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να σου πω τι του είπα. Οπότε ηρεμήσει η κατάσταση. Λοιπόν, υπήρχε φοβερή απαξίωση για τους καλλιτέχνες. Που έχουν κατέβει στον χώρο της πολιτικής. Ναι, το λες. Λοιπόν, απαξίωση με την έννοια ότι εγώ δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη για κάποιον. Ή δεν υπάρχει στο Σύνταγμα ένα άρθρο που να λέει ότι δικαίωμα να κατέβει βουλευτής έχει μόνο ο δικηγόρος, ο γιατρός, ο δεν ξέρω τι, ο οικονομολόγος. Λοιπόν, έχει δικαίωμα και ο τελευταίος τη τάξη να κατέβει. Ναι, λοιπόν, υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες εκμεταλλεύονται, ας πούμε. Πώς το λένε, να στο πω, που το. Όχι, δεν έχουν εκμεταλλεύονται, ας πούμε, την κοινωνική τους προβολή. Έτσι, μπράβο, και έχουν τελειώσει και κατεβαίνουν στην πολιτική. Ναι, ναι, έχουν τελειώσει σαν καλλιτέχνες. Το λέει, υπάρχει κόσμος που ναι, το λέει αυτό. Ότι έχουν τελειώσει και πάνε, γιατί το θεωρούν τόσο εύκολο να κατέβει στην πολιτική. Υπάρχουν συνάδελφοι που πήραν 500 σταυρούς. Μεταφέρω απόψεις. Ναι, ναι, τα, τις ξέρω. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, άσε να μου ολοκληρώσω αυτό, γιατί είναι και πολύ. Και να σε πάω στην τελευταία ερώτηση μετά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και τώρα απαξιώνουν τους καλλιτέχνες. Μην ξεχνάς όμως δύο γεγονότα. Αυτός που τάχωσε χοντρά στην Τρόικα ήταν ο Μπόνο, καλλιτέχνης. Δεν τάχωσε κανένας εξειδικευμένος και εμπειρογνώμονας πολιτευτής στην Ευρωβουλή. Πήγε λαού-λαού, τάχωσε και χοντρά και έφυγε. Μην ξεχνάς όλη αυτή τη διαδικασία του κυνηγητού της Χρυσής Αυγής. Που λένε άλλοι δεν κατονομάζουν. Τι δεν κατονομάζουν? Με λένε Παύλο, το λένε Χρυσή Αυγή, το λένε Δημάρ, το λένε αυτό. Λοιπόν, από πού ξεκίνησε όλο αυτό το, η νομική καταιγίδα, ας πούμε, και αυτό και εκείνο και. Από τι? Εγώ θα την πω θυσία. Μια τυχαία θυσία θέλεις να σου την αναφέρω για να μην θίξουμε καταστάσεις. Ενός τι? Στην ουσία απολυτικ πολιτικοποιημένου ράπερ. Του συνονόματου, του Παύλου τη Φύσα. Φαντάζεσαι εσύ σαν νέος φέρελπης δημοσιογράφος, αν δεν υπήρχε εκεί το γεγονός, αυτή τη στιγμή θα είχαμε αυτό το κυνηγητό και αυτές τις εξελίξεις? Τι λες εσύ? Καλλιτέχνης ήτανε. Τον ήξερες εσύ πριν το παλικάρι αυτό? Όχι. Τον είχα γνωρίσει εδώ, είχε έρθει. Δεν ήταν κανένας δικηγόρος, δεν θέλω τους δικηγόρους. Συγκεκριμένα τον είχα γνωρίσει εδώ στα δικά μας τα γραφεία. Λοιπόν, καθένας έχει δικαίωμα να κρίνεται από τον κόσμο. Εάν δεν... Είτε να καλλιτέχνης, είτε οικοδόμος, είτε αγρότης. Εάν ο βουλευτής δεν πληρωνόταν, θα πήγαινες? Ήταν δική μου πρόταση. Ξέρεις πότε? Και χαρακτηρίστηκα. Όχι, δεν μπορείς, γιατί πρώτη κοινωνία, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ο βουλευτής δεν πληρώνεται, γιατί ορισμένοι δεν ξέρουν. Δεν λένε είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Αποζημίωση. Δηλαδή, άμα εγώ ανέβω, κατέβω 10 φορές στις Βρυξέλλες, σου λέω τώρα, δεν σου λέω για τα ποσά πια είναι και τα λοιπά. 10 φορές, μετά από την τσέπη, όταν τα πληρώσω, πού θα τα βρω? Ή μαζευόμαστε εδώ και εσείς ενδιαφέρεστε να πάω να δω τι γίνεται στο Μαραθώνα, να τα πάρουμε νερό, ξέρω κι εγώ. Πώς τα εισιτήρια, εγώ τα πληρώνω? Όχι. Λοιπόν. Μην φτάσω όμως πάλι σε αυτού του είδους το λαϊκισμό. Ότι εγώ είχα πει, εάν ο πολιτικός δεν ήταν επάγγελμα. Λοιπόν, τώρα έχεις την εντύπωση ότι είναι επάγγελμα? Με ρωτάς προσωπικά? Σε ρωτάω, ναι. Να μην ρωτήσω κι εγώ, σαν δημοσιογράφος, ο ερασιτέχνης. Δεν μου λες, δεν μπορώ να δεν μου λες φτάνει η αποζημίωση όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε προεκλογικό αγώνα που θα έρθει πω, πολύ σύντομα? Μπορώ να σου ποιοι πω κρύβονται από πίσω? Υπάρχουν βουλευτές, τεράστιοι σπόνσορες. Υπάρχουν βουλευτές που, δεν, που και 0 ευρώ να παίρνανε, δεν έχουν να φάνε και τα δισεγγονά τους.
Και είχαν να φάνε και τα δισεγγονά τους πριν ασχοληθούν με την πολιτική. Γνωρίζω βουλευτή που έχει, υφυπουργό, υπουργό τώρα που έχει τη μισή λίγο πολύ. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει λόγος αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, αν θέλεις τη δικιά μου προσωπική άποψη, που κακώς τη λέω, αλλά... Κάτω από αυτή την έννοια, θα ψηφίζαμε πάντα πολιτικούς, βουλευτές ή οτιδήποτε, ανθρώπους της οικονομικής ελίτ. Μόνο αυτοί θα είχαν δικαίωμα. Κάτω από αυτή την ακραία περίπτωση. Ποια ήταν η πρότασή σου, δηλαδή? Η πρότασή μου ήταν, ρώτησα έναν βουλευτή που έντιμο κτλ. Συγγνώμη, αν δεν είχε αποζημίωση, θα πήγαινε, μου λέει μερικά πράγματα τα οποία είχε δίκιο σε αυτό. Με την έννοια κάτω από αυτή την. Ότι εγώ τι να κάνω, έρχομαι λέει από την Κρήτη. Τι να κάνω. Να πληρώσω μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Όχι. Τώρα, το αν παίρνει πολλά ή λίγα, αυτό είναι άλλο. Έτσι. Μην ξεχνάμε, δεν είναι εκεί. Εδώ είναι το τεράστιο λάθος. Παραδείγματος, τώρα τι λέμε, όχι ο Χατζόπουλος. Λοιπόν, κάνουμε προπαγάνδα και δεν είναι σωστή. Όχι εμείς, όχι ο Χατζόπουλος. Εξετάζεται τώρα, λέει, αν τα λεφτά που πήρε διώκεται. Όχι οι αποφάσεις που πήρε, λοιπόν, ζημιώσανε την Ελλάδα και πόσα δις, αλλά εάν τα δήλωνε, δηλαδή, εάν δήλωνε αυτά που ο Τσοχατζόπουλος, τώρα θα ήταν αθώος, θα ήταν εκτός. Το ότι πήρε τρία υποβρύχια που στοιχήσανε και κάθονται εκείνα ραγμένα, όχι. Το ότι πήρε 800 Λέοπαρντ, τα οποία πού να πάνε να πολεμήσουν τον Τούρκο, δεν είναι υποβρύχια. Κατάλαβες. Εκεί στον Εύρο έχουμε το στενό, θα βάλεις 10 τάξεις, έχουμε κλείσει τον Ομπιά, θα πάρουμε 800. Δηλαδή, δεν κοιτάνε τη ζημιά που έχει κάνει ο άλλος. Αλλά πήρε και μια μίζα ο Παντέλης, λέμε όνομα τώρα, λέμε ονόματα τα οποία δεν θέλουμε να τα θίξουμε. Αλλά για παράδειγμα, ότι πήρε, λέει, φάνηκαν 300 ευρώ. 300.000 μαύρα. Δηλαδή είναι τα άσπρα αθώα περισσότερα. Για να κλείσουμε, πώς τον βλέπεις τον Πούτιν? Κοίταξε, εγώ πρέπει να ξέρεις μια γενικότητα. Φεύγει λίγο ο κόσμος από την Αμερικανοκρατία, Αμερικανιά, την Βλανιτανιά. Εγώ 40 χρόνια. Ναι. Που κατηγορούσαν όλοι το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και τότε οι από απέναντι λέγανε ότι το σύμφωνο της Βαρσοβίας υπάρχει για να υπάρχει ισορροπία με το ΝΑΤΟ. Διαλύθηκε το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Το ΝΑΤΟ γιατί υπάρχει? Αφού δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Και λες τι γίνεται? Θέλεις μια άποψη? Γενικότερος αφοπλισμός. Την άποψη, ναι. Αλλά σε ρώτησα συγκεκριμένα πώς βλέπεις τον Πούτιν. Τον Πούτιν πώς να το δω? Λοιπόν, το πήγες από το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ναι, θέλω να σου πω το εξής. Τι έγινε? Ρίξανε εκεί πέρα το όλο καθεστώς όπως έγινε. Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια δημοκρατική κατάσταση όπως την ονομάζουν. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος καλείται, λοιπόν, να κρατήσει μια ισορροπία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι εύκολο. Εκεί θα κάνεις και το τζαμπουκά, μπορεί να κάνεις και το λάθος. Πρέπει να. Εγώ, πάγια τοποθέτησή μου είναι ότι αυτός που είναι στην εξουσία δεν πιστεύω σε μεσίες, πρώτο και κύριο. Σε μεσίες? Δεν πιστεύω. Ούτε σε ηγέτες. Γιατί άκουγα μια κουβέντα προχθές και λέει: ψάχνουμε τον ηγέτη. Και σε μια σοβαρή εκπομπή. Ο Χατζηνικολάου, ας πούμε και το όνομα. Λέει: ο Έλληνας ψάχνει τον ηγέτη. Ποιον ηγέτη? Αδρανοποίησες τη μάζα, ας πούμε, τον κόσμο με μια προπαγάνδα 40 χρόνων. Η συμμετοχική διαδικασία θα φέρει τις αλλαγές. Ο Πούτιν, αν δεν είχε την πολιτοφυλακή, αν δεν είχε τους ανθρώπους που βγαίνανε στον δρόμο, αν δεν βγαίνανε οι άλλοι, δεν θα έκανε τίποτα. Τώρα θα έπαιρνε την ωραία σύζυγο και θα ήταν σε κανένα θέρετρο μαζί με τον Γιακουνόφσκι, πώς το λένε αυτόν. Ο κόσμος κάνει τις αλλαγές. Και στην Ελλάδα αυτό θα το κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Μπορείς να είσαι εδώ σήμερα, ναι. Κάνε. Πώς περνάει η ώρα γρήγορα. Εσύ. Είναι 6 και 5. Είδες πώς περνάει η ώρα? Δεν αφήσαμε κόσμο να μιλήσει. Να. Τι έγινε? Έχουν γράψει πολλά πράγματα εδώ. Πολλά θα πράγματα. Θα αναλύσεις εσύ μετά, αλλά έπρεπε να ήμουν κι εγώ. Αλλά μην νομίζεις, και οι ερωτήσεις βγήκανε από σχόλια που βλέπω κόσμο. Εδώ. Ναι. Πολλές από αυτές τις ερωτήσεις. Μια άλλη φορά θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Καλή συνέχεια. Καλά να είμαστε. Στον αγώνα που κάνεις για την Ευρωβουλή. Εντάξει. Και εδώ είμαστε, ίσως τα ξαναπούμε και σε άλλες. Θα τα ξαναπούμε.
για να απαντήσουμε και μερικά ερωτήματα τα οποία δεν. Την άλλη φορά θα απαντήσουμε μόνο σε ερωτήσεις. Αυτά δεν θα τα κρατήσουμε. Όλα θα τα κρατήσουμε. Ωραία. Στείλ τα και σε μένα για να τα απαντήσω. Ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο. Να τα απαντήσω στον εαυτό μου. Δηλαδή θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό το πράγμα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτός ήταν ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Θα είμαστε μαζί σας. Όχι το ποτάμι. Ο Χήμαρος. Όπως λέει, θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα, 5 με 6 το απόγευμα. Καλό σας απόγευμα.